Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή 25 του μηνός. Χρόνια πολλά στους Γρηγόριδες. Να ευχηθούμε. Μεγάλη χάρη του. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματιούκης. Απέναντί μου, στη ρυθμίση του ήχου, Βασίλης Καβαδίας, η μεγάλη επιστροφή. Πάμε παρέα με τα Data Labs, στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Απαραίτητες πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α στο 2310-222-962 και στο datalabs.edu.gr. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-papaki-yahoo.gr. Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε το καθιερωμένο μας pre-game. Θα σας ενημερώσουμε για όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή που έχουν αγωνιστική δράση. Ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο, η αυριανή αναμέτρηση. Δύσκολο μάτς, σημαντικό μάτς για πολλούς και διάφορους λόγους. Ιδιαίτερο παιχνίδι στο Βόλο απέναντι στην τοπική ομάδα που είναι στην πρώτη θέση και πολύ μεγάλη διαφορά στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Στις 3, ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3, ραδιοφωνικά φυσικά από το Λίμπερο 107,4. Στις 5 υπάρχει παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Σχετικά εύκολο το έργο αναμένεται να είναι των αθλητών του Κώστα Μέξα απέναντι στον τελευταίο και καταδικασμένο εθνικό. Βόλεϊ δεν έχουμε αγωνιστική δράση για τους άνδρες, καθώς υπάρχει το τελικός του League Cup μεταξύ του Ολυμπιακού και του Φίνικα Σύρου. Έχουμε όμως ρεπορτάζ και για το βόλεϊ και για τα υπόλοιπα, θα δούμε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Στον Ηρακλή που χθες δέχτηκα μία ερώτηση για το αν, ή μάλλον το μήνυμα της φίλης Νατάσας ήταν ότι είχε μία πληροφορία ή κάπου άκουσε ότι ο Ρόκα είχε πει ότι θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Και η απάντησή μου ήταν ότι ποτέ δεν λες όχι σε μεταγραφικές αναζητήσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ιντζόγλου και όσον αφορά τα χάπ που μπορεί να γίνει κάποια κίνηση. Και έτσι φαίνεται, καθώς είναι κοντά στο να έρθει ποδοσφαιριστής στον Ηρακλή για την αριστερή πτέρυγα από την Μαγιόρκα δανεικός, 23 ετών, Ισπανός από την Αφρική καταγωγή, ο James Anthony Davis Μπορικό. Έχει γεννηθεί στην σημερινή Γουινέα, δεν είχε συμμετοχές στην ομάδα της Μαγιόρκα, γι' αυτό και πάει για δανεικός. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που απασχολούν, κυρίως από την Ιβηρική Χερσόνησο, από ισπανική μεριά που τους ξέρει καλά ο Ρόκα. Ο Ρόκα που ανακοίνωσε την αποστολή και πάμε να τη δούμε για το αυριανό μάτς. Δεμπουτάρισε αυτήν ο Μουνιώθ, από εκεί και πέρα και ο Κλέιτον είναι στους 19, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Θα το παλέψει, είναι θετικό το ότι θα τον πάρει μαζί του στο Βόλο σήμερα, από σήμερα βρίσκεται στο Βόλο η ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει, αν θα σφίξει τα δόντια, αν θα προλάβει να παίξει έστω και λίγο. Ο Μουνιώθ είπαμε στην αποστολή, ο Νταμίρ Καχριμάν έμεινε εκτός, καθώς χρειάζεται κάποιες μέρες ακόμα, μην ξεχνάμε ότι έχει να αγωνιστεί από το καλοκαίρι, οπότε πρέπει λίγο να εντείνει τις προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Στην αποστολή Βοσνιάδης, Γιαγκιόζης, Βιτλής, Κουτρομάνος, Κασναφέρης, ο Γκίν Γκαμπούγιου, ο Κουκόλης, ο Γιαννίτσης, ο Γιαμπάρης, ο Στάμου, ο Κοστούλας, ο Παναγιωτούδης, ο Ορφανίδης, ο Μουνιώθ, ο Πτινόπουλος, ο Ντούνης, ο Ρόβας, ο Περόνε και ο Κλέιτον, οι 19. Για το αυριανό παιχνίδι που κάλεσε ο Μανουέλ Ρόκα. Χρόνια πολλά και στις Μαργαρίτες. Ενημερώνομαι ότι πέρα από τους Γρηγόριδες γιορτάζουν και οι Μαργαρίτες σήμερα. Οπότε χρόνια τους πολλά. Καλησπέρα Μαριλίζα, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αύριο δύο παιχνίδια πέρα από αυτό του Ηρακλή. Το Πλατανιάς Απόλλων Λάρισας. Κρίσιμο μάτς για την δεύτερη θέση. Απόλλων Πόντου Σπάρτη, Κέρκυρα Γυνιακός, Δόξα Δράμας Κισαμικός, Καραϊσκάκης Εργοτέλης, Αΐτος Πάτων Τρίκαλα. Την Κυριακή, τη Δευτέρα έχουμε Ηρόδοτος Παναχαϊκή. Αύριο, για τους πολύ πολύ αισιόδοξους, το παιχνίδι θα δείξει μια και καλή το αν θα υπάρχει από εδώ και πέρα στόχος προς τα πάνω. Γιατί εμείς
που δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι δυστυχώς, μακάρι να ήμασταν, λέμε ότι ο Ηρακλής πρέπει να έχει το νου του κυρίως προς τα κάτω. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αύριο, σε συνδυασμό με το εύκολο μάτς της Κέρκυρας, η Κέρκυρα παίζει με τον Ιγυνιακό, η λογική λέει θα κερδίσει. Αν πάει στο συν 11, στο συν 12, καταλαβαίνετε ότι και οι πολύ πολύ αισιόδοξοι θα πάψουν να είναι πολύ πολύ αισιόδοξοι. Αν ο Ηρακλής καταφέρει να κερδίσει με το καλό, το ευχόμαστε ολόψυχα, τότε ίσως ξαναμπεί πάλι η κουβέντα. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή την αγωνιστική, ο Ηρακλής και να κερδίσει, δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει, καθώς η Κέρκυρα έχει φαινομενικά εύκολο μάτς. Να θυμίσω την βαθμολογία στη Β' Εθνική με το Βόλο 32, κανονικά 29 είναι, μην το ξεχνάμε, 3 βαθμούς στα χαρτιά τους πήρε. Με τη δοξαδρά μας για τον γιατρό τότε που είχε κάνει ένσταση. Κέρκυρα 26, Απόλλων Λάρισας 24, Πλατανιάς 22, Εργοτέλης 20, Παναχαϊκή 18 με Απόλλων Πόντου. Ηρακλής 17, 8ος. Δόξαδρά μας 16, Κισαμικός 15, όπως και ο Ηρόδοτος. Καραϊσκάκης 14. Ο Ηρακλής είναι 2 βαθμούς από τον 10ο Κισαμικό, που η δεκάδα είναι πολύ σημαντική αν γίνουν οι αναδιαρθρώσεις. Είναι 9 πίσω από την Κέρκυρα. Σπάρτη 11 όπως και τα Τρίκαλα, Αίτητος Σπάτων με Αιγινιακό έχουν 9 βαθμούς. Στο Βόλο, όπου ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ο Άλμπερτ Ρούσος, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και μάλιστα από ό,τι διαβάζω εδώ από τον πρώην γιατρό του Ηρακλή και είναι του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μανώλη Παπακώστα. Τον θυμάστε το Ρούσο που έπαιξε στην Σούπερ Λίγκα με τη φανέλα του Ηρακλή, οπότε δεν υπολογίζεται για αυτό το παιχνίδι, όπως δεν υπολογίζεται και ένας ακόμα ποδοσφαιριστής για το αυριανό μάτς, ο Ηλιόπουλος. Να δούμε και την αποστολή. Ο Ηλιόπουλος τέθηκε νοκάουτ λόγω τραυματισμού. Στην αποστολή δεν μπήκε ούτε ο αποκτηθής ο Κόκορης. Καραγκιολίδης, Μπουργάνης, Ντετάκης, Πέντα, Ανδρικόπουλος, Δημόπουλος, Πίσπας, Γκαλίτσιος, Εγκουέμ, Μάτζης, Λούκας, Καμπαγέρο, Καρίκη, Κορέλας, Φράγκος, Κότο, Δόρης, Ουγγιαλίδης και Πίτου Γκαρσία. Με αυτούς ο Βόλος είναι πρώτος, ενώ έχουν γίνει και κάποιες δηλώσεις από ό,τι βλέπω. Από τον τεχνικό... Ναι. Εντάξει, το Βόλο προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα όλη αυτή την εβδομάδα και με το παρασκήνιο γύρω από τον ορισμό του διαιτητή και με το να αρνούνται συνεχώς να δίνουν προσκλήσεις και εισιτήρια στον κόσμο της ομάδας που θα ήθελε να βρεθεί αύριο και στο συγκεκριμένο γήπεδο. Θυμίζουμε, μόνο 20 προσκλήσεις έχει δώσει ο Βόλος και το κερασάκι στην τούρτα ήρθε σήμερα από τον ίδιο τον υφυπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, που έβαλε και επίσημα stop, ούτως ή άλλως ο Βόλος δεν έδινε εισιτήρια, αλλά ο Βασιλιάδης την επικύρωσε αυτή την επιθυμία του Βόλου, μαζί με την αρμόδια αστυνομική διεύθυνση για την απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης του κόσμου του Ηρακλή στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης. Βέβαια, αύριο είμαστε πολύ κοντά μάλλον, να το πω διαφορετικά, στο αυριανό παιχνίδι χρονικά, οπότε κάποιος ίσως θα πει ότι από εβδομάδα θα μας απασχολήσουν ή πρέπει να μας απασχολήσουν τα οικονομικο-διοικητικά ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πάβουν να μας απασχολούν και ευχόμαστε το θέμα των μεταγραφών να μην επηρεάσει οικονομικά την ομάδα όσον αφορά το στόχο της. Τι θέλω να πω, ότι γίνονται μεταγραφές αρκετές, δεν αποκλείεται να φτάσουμε στον αριθμό 11, που είναι μεγάλο νούμερο για μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Πολλές αλλαγές, αρκετοί παίχτες έχουν φύγει, αρκετοί παίχτες θα έρθουν. Μακάρι να μην επιβαρυνθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα. Το λέμε αυτό γιατί υπάρχει μια ΠΑΕ που έχει μπλοκαρισμένο αφημί. Υπάρχει μια ΠΑΕ η οποία δυσκολεύεται και ζορίζεται στο οικονομικό κομμάτι. Υπάρχει μια ΠΑΕ που καλείται να βρει λύσεις. Και όταν λέμε λύσεις, εννοούμε χρήματα για το θέμα του Περνής, για τα υπόλοιπα θέματα, για το θέμα της αδειοδότησης που θα ξεκινήσει σιγά σιγά να τρέχει και αυτό. Για τους πρώην, τους πιστωτές, τους παίχτες κτλ. Για τις προσλήψεις που πρέπει να κάνει, για τα συμβόλαια που πρέπει να κάνει, για όλα αυτά τα οποία χρειάζονται χρήματα. Πολλά.
Και εύχομαι οι μεταγραφές να είναι τέτοιες ή τα έξοδα των μεταγραφών να είναι τέτοια που δεν θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα στην ομάδα. Γιατί καλή η ενίσχυση, άσχετα αν ο στόχος της ανόδου έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αλλά πρέπει να κοιτάμε και το οικονομικό. Για να μην κάνουμε εδώ εκπομπή το Μάρτιο και λέμε αυτά που δεν θέλει κανείς να ακούσει. Μιας και λέμε για μεταγραφές, αν και σας το έχουμε ξαναπεί ότι ασχολούμαστε κυρίως με τους παίκτες που ανακοινώνονται και με τους παίκτες που είναι παίκτες του Ηρακλή, εντός των ημερών αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας, ο ποδοσφαιριστής. Με τον άλλον δεν. Καθόλου δεν όμως. Τέλος πάντων, ο Ανδρέας ο Τσίπρας, ο οποίος γερόνα είναι το παλικάρι, πέρασε το δύσκολο τραυματισμό του χιαστού. Φαίνεται ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση και έτοιμος σιγά σιγά να ξεκινήσει προπονήσεις και αναμένεται αυτές τις ημέρες ξανά στη Θεσσαλονίκη για να το κάνει πράξη. Έναν ακόμα που περιμέναμε να επιστρέψει, δεν επιστρέφει τελικά. Τον είχαμε φιλοξενήσει πριν κάνα μήνα, δίμηνο, πόσο ήτανε. Ο υψηλόσωμος center for της Σπάρτης που είχε αποκτηθεί από τον Αγροτικό Αστέρα ο λόγος για τον Λάζαρο Ματζίρη. Μας είχε δηλώσει εδώ στην ώρα για μπλε το πόσο πολύ θέλει να φορέσει φανέλα του Ηρακλή. Αυτό δεν θα γίνει πράξη. Ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Νίκη Βόλου. Θα συνεχίσει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχε αποδεσμευτεί από τον Ηρακλή. Είχε πάει ως δανεικός στην Σπάρτη. Έφυγε από εκεί για προσωπικούς λόγους. Τον περιμέναμε να γυρίσει, γιατί η λογική αυτό έλεγε: όταν είσαι καπιτανικός, επιστρέφεις στην ομάδα στην οποία ανήκεις. Αλλά τελικά προφανώς ο Ηρακλής δεν επιθυμούσε την παρουσία του εδώ και θα συνεχίσει, το ξαναλέω, στην Νίκη Βόλου. Συν της άλλης, υπήρχε και πρακτικό θέμα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Γιατί ναι, μεν ο Ηρακλής μετέφερε ότι είναι δανεικός, αλλά όταν είχε αποκτηθεί από τον Ηρακλή, δεν υπήρχε η δυνατότητα να δεσμευτεί ο παίκτης για περισσότερο από ένα χρόνο. Δεν είχε συσταθεί ακόμα η νέα ΠΑΕ. Οπότε ουσιαστικά θα έπρεπε να ξανααποκτηθεί ως μεταγραφή. Όπως και να έχει, καλή συνέχεια στο συγκεκριμένο, αφού δεν συνεχίζει στην ομάδα. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Καλή εκπομπή από τη χιονισμένη Ευκαρπία. Ακόμα χιόνια έχετε. Οι επιλογές των νέων ποδοσφαιριστών από ποιον γίνονται? Καλή ερώτηση. Μιας και δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής. Κοίτα, κάποιοι ποδοσφαιριστές, όπως ξέρεις, είναι επιλογή του Ρόκα. Ειδικά αυτοί που είναι από την ισπανική αγορά. Για κάποιους άλλους, σίγουρα, κινεί τα νήματα και ο κύριος Θεοδωρίδης. Κάνει τις επαφές, μιλάμε με ποδοσφαιριστές, με τους μάνατζέρ τους, με τους εκπρόσωπους αυτών. Μια συνεργασία, από ό,τι καταλαβαίνω, μεταξύ της διοίκησης. Αν και ο κ. Θεοδωρίδης δεν έχει θεσμικό ρόλο, αλλά ουσιαστικά ασκεί διοίκηση, είναι το κουμάντο στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Γι' αυτό και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι καλό θα είναι να δώσει μια συνέντευξη τύπου, να τον ακούσει ο κόσμος. Και επαναλαμβάνω, Θεοδωρίδης, Ρόκα, συν τους όσους έχουν συνεργάτες, εξωτερικούς συνεργάτες, είτε εκπρόσωπους ποδοσφαιριστών, είτε κάποιους που ρωτούν τη γνώμη για συγκεκριμένους παίχτες. Για την ελληνική αγορά, ο Ρόκα λογικό είναι να γνωρίζει καλά ποδοσφαιριστές που έχει συνεργαστεί μαζί τους. Δεν μπορεί να τους ξέρει όλους, δεν μπορεί να ξέρει όλη την ελληνική αγορά. Τη δική του αγορά, την ισπανική, τη γνωρίζει καλά. Αλλά για την ελληνική αγορά υπάρχει και η παρέμβαση, με ή χωρίς εισαγωγικά η λέξη, του κυρίου Θεοδωρίδη. Ελπίζω να σε κάλυψα, Γιώργαρα μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Θυμίζω, τρόπος επικοινωνίας, FM κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr, το mail της εκπομπής μας. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Να συμπληρώσω, φίλε μου Γιώργο, από τη χιονισμένη Ευκαρπία, στο ερώτημά σου ότι όταν λέω Θεοδωρίδη, τον χρησιμοποιώ τον κύριο Θεοδωρίδη στα λεγόμενά μου ως επικεφαλή. Έτσι. Έχει τους συνεργάτες του, τους ανθρώπους που εμπιστεύεται, όπως είναι ο Φάντης ο Τουτζιάρης, όπως είναι κάποιοι άλλοι, που είναι κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το δεξί του χέρι κτλ. Το ξαναλέω.
για τις μεταγραφές δύο τα ερωτήματα. Καλοπροαίρετα πάντα. Πρώτον, είναι απαραίτητη, και το έχουμε πει σχεδόν καθημερινά, έτσι. Είναι απαραίτητη όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές να έρθουν για τώρα, για του χρόνου, μια διευκρίνηση. Καλό θα είναι να γίνει. Και δεύτερον, να μην επιβαρυνθεί η ομάδα στο οικονομικό. Γιατί όταν έχεις πρόβλημα με τους νυν παίχτες, όταν έχεις πρόβλημα με τους νυν υπαλλήλους, όταν έχεις πρόβλημα με τον μπλοκαρισμένο λογαριασμό, όταν μπορεί να έχεις πρόβλημα και να το αντιμετωπίζεις μπροστά σου με την αδειοδότηση, δεν κάνεις άνοιγμα στις μεταγραφές. Εκτός κι αν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί ή αυτοί που θα αποκτηθούν από εδώ και πέρα έρχονται με μικρά ποσά, οπότε okay. Αλλά χρειάζεται μία προσοχή, έτσι, για να μην τα βρούμε μπροστά μας και τρέχουμε και δεν φτάνουμε μετά. Πάντα κοντά μας τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μεταξύ άλλων και στην πληροφορική Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222962 και datalabs.edu.gr. Θυμίζω, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και blue-libero-papaki-yahoo.gr, οι τρόποι επικοινωνίας. Από αυτούς που έχουν αποκτηθεί στην αποστολή δεν είναι ο Καθάριος. Είχε έναν ψηλό τραυματισμό και δεν είναι ακόμα διαθέσιμος. Οι τερματοφύλακες που επαναλαμβάνουν είναι αρκετοί πλέον. Δηλαδή υπάρχουν τρεις τερματοφύλακες που έχουν μείνει εκτός αποστολής. Στο σύνολο πέντε. Καχριμάν, Γόμος, Γρηγοριάδης, το λέγαμε και τις προάλλες. Ο Παπαθανασίου που αποκτήθηκε δεν είναι αποστολή. Ο Κούσας επίσης, ο Κανακούδης που είναι μόνιμα στη λίστα των τραυματιών και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος που δεν έχει παίξει κυρίως λόγω τραυματισμού για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά και όσο ήταν στην αποστολή δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής. Για την ΚΑΒΑ 19 του Ηρακλή να προσθέσουμε επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Πόντου στο Δημοτικό Γήπεδο Αριστοτέλης αύριο 1:30 το μεσημέρι για την πέμπτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος Νέων της Football League. Στο μπάσκετ υπάρχει το παιχνίδι αύριο, θεωρητικά πολύ εύκολα να είναι το έργο, απέναντι σε μια ομάδα τον Εθνικό για τον Ηρακλή, ένας εθνικός που έχει σε 14 παιχνίδια μία νίκη και 13 ήττες, είναι τελευταίος με 15 βαθμούς. Ο Ηρακλής έχει 11 νίκες και 3 ήττες, με 25 πίσω από τον Ιωνικό που έχει 26, Ερμής Αγιάς 24, Καστοριά Διαγόρας Αμίντας Υποκράτης 22, γίνεται μάχη για την πεντάδα, Χαρίλαος Τρικούβης Ψυχικό Καρδίτσα 21, Πευκοχώρη και Κόρυβος 20, Απόλλων Πάτρας Μαρούση 19, Καβάλα 17, Εθνικός 15, ο Εθνικός που είναι καταδικασμένος, αλλά δεν λέει κάτι αυτό, χρειάζεται σοβαρότητα και για αυτό το παιχνίδι και μακάρι να ξεφύγει η διαφορά, να είναι τέτοιο το μάτσο που θα μπορέσει ο κύριος Μέξας να δώσει χρόνο συμμετοχής και στους υπόλοιπους και να ξεκουράσει κάποια παιδιά που είτε προετοιμάζονται, είτε προέρχονται συγγνώμη από τραυματισμό είτε χρειάζονται κάποια ξεκούραση. Πευκοχώρη Καστοριά, Ερμής Διαγόρας, καλό μάτς είναι αυτό, Χαρίλαος Τρικούπης Απόλλων Πάτρας, Ιωνικός Μαρούση, λογικά θα κερδίσει ο Ιωνικός, Καβάλα Καρδίτσα, Κόρυβος Ψυχικό και Υποκράτης Αμίντας, και αυτό καλό μάτς είναι, στην ΚΟ θα πραγματοποιηθεί. Αύριο στις 5 λοιπόν, καλό είναι ο κόσμος να βρεθεί στο Ιβανόφιο, εκείνη την ώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο, το ποδόσφαιρο είναι στις 3 εκτός έδρας, στο Βόλο, είναι και τηλεοπτικό, μπορεί να γίνει ο συνδυασμός Only Blue στο Κατσάνιο και δίπλα Ιβανόφιο, δηλαδή να δείτε το μάτς στις 3 και μετά να πεταχτείτε στο Ιβανόφιο. Για το Βόλο είπαμε ότι δεν υπάρχει αγωνιστική δράση λόγω του τελικού του League Cup. Ο Ηρακλής θα προετοιμαστεί με διαφορετικό σχήμα και δεν αποκλείεται να αλλάξει κι άλλο μέσα στην εβδομάδα. Ούτως ή άλλως έχει μια προσθήκη πέρα από την πρόσφατη του Μαυροβουνιώτη και του Ρώσου του Ποπόφ, του Διαγωνίου. Οι υπόλοιποι παραμένουν μέχρι νεοτέρας. Ο Ηρακλής είχε ανακοινώσει πριν από λίγες μέρες ότι πέρα από την απόκτηση του Ποπόφ θα προχωρήσει σε 3-4 ακόμα μεταγραφές. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μια γραπτή τοποθέτηση του Λάμπη Μπαμπαλιούτα, να τη διαβάσουμε, για την αποχώρησή του από την ανδρική ομάδα και για το ότι συνεχίζει
ως προπονητής στο εφηβικό. Η απόφαση ήταν καθαρά της διοίκησης για λόγους οι οποίοι εμένα προσωπικά δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Επειδή όμως αγαπώ την ομάδα και με ενδιαφέρει μόνο το καλό της, αποδέχτηκα την αποχώρησή μου από αυτήν. Είμαι πολλά χρόνια αθλητής του συλλόγου και προπονητής στα αναπτυξιακά τμήματα. Έχω πανηγυρίσει τίτλους και με τις δύο ιδιότητες. Θα συνεχίσω πλέον με τους εφήβους, με μεγάλο στόχο και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εύχομαι τα καλύτερα και στο αντρικό τμήμα και στους συμπαίκτες μου να είναι γεροί, χωρίς τραυματισμούς, για να πετύχουν το στόχο τους. Ένα τεράστιο κεφάλαιο που κλείνει όσον αφορά την αντρική ομάδα και με αυτή την γραπτή τοποθέτηση του Λάπη του Μπαμπαλιούτα. Και οφείλουμε φυσικά να του πούμε ευχαριστώ και να του βγάλουμε το καπέλο, γιατί σε αυτή την ηλικία, πέρυσι έπαιξε τελικό κυπέλου, έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια ό,τι έχει και δεν έχει, έχει κάνει τεράστιες υπερβάσεις. Τώρα αυτά που συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα συνέβησαν, δεν συνεχίζουν οι δύο πλευρές στο αντρικό, αλλά συνεχίζουν στο εφηβικό. Εκεί όπου παραμένει ως προπονητής και του ευχόμαστε ολόψυχα του Λάμπη να κατακτήσει μαζί με τα παλικάρια του και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εφήβων. Και μιας και το αναφέρω, να πω ότι ο Ηρακλής έχει κερδίσει δε τη Χάνθ στο πρώτο παιχνίδι για τους εφήβους στο Κατσάνιο με 3-0 σετ. Το δεύτερο θα γίνει την Δευτέρα 28 του μηνός στο γήπεδο της Χάνθ, το παλιό, στις 9.30 το βράδυ. Η Χάνθ που θα είναι και στους άντρες αντίπαλος του Ηρακλή για το θεσμό του κυπέλου. Περιμένουμε ακόμα να δούμε την ημερομηνία. Έχουμε 8 με 10 λεπτά και στη διάθεσή μας. Όποιος θέλει να καλέσει μπορεί να το κάνει. 2310-287-38, 6-9-45-287-38. Παράλληλα θα δούμε και τα υπόλοιπα μέχρι το τέλος της εκπομπής για το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που έρχεται σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ κυρίως, καθώς είπαμε στο βόλεϊ. Αν εξαιρέσουμε τις γυναίκες και τα τμήματα υποδομών, δεν υπάρχει αγωνιστική δράση στους άνδρες. Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου είναι πολύ γεμάτο και θα δούμε τι θα κάνουν όσον αφορά τις ώρες για να τα προλάβει ο κόσμος του Ηρακλή όλα. Γιατί το Σάββατο έχει οριστεί το Ηρακλής Πλατανιάς, είναι και στο βόλεϊ το Ηρακλής ΠΑΟΚ, είναι και στο μπάσκετ το Ηρακλής Ψυχικό. Πρόβλημα. Πρόβλημα μεγάλο. Για το βόλεϊ, αν θα γίνει Σάββατο θα είναι 5, γιατί τα τηλεοπτικά του Σαββάτου για την ΕΡΤ στο βόλεϊ είναι 5, οπότε πέφτει πάνω στο μπάσκετ, 2 εντός έδρας παιχνίδια, εκτός και αν το βάλουν Δευτέρα. Τα τηλεοπτικά του βόλεϊ συνήθως είναι Σάββατο και Δευτέρα. Δεν ξέρω. Θα δούμε, περιμένουμε. Μέχρι 2 του μηνός τι θα συμβεί. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι και το ποδόσφαιρο. Έχει ανακοινωθεί προπολού Ηρακλής Πλατανιάς 2 Φεβρουαρίου στο Καφτατζόγλιο στις 3 το μεσημέρι, λόγω του ότι είναι και αυτό τηλεοπτικό από την ΕΡΤ. Αν δεν αλλάξει κάτι, τότε πάλι θα γίνει της κλωνοποίησης, γιατί θα είναι και τα 3 το Σάββατο. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Επαναλαμβάνω, όποιος θέλει, 5 λεπτάκια έχουμε πλέον. 2310-287-38, 6945-287-38, αν θέλει να πει οτιδήποτε, μια καλησπέρα έστω. Για τους παιδες, για τη 13η αγωνιστική Άρης Ηρακλής, αύριο στις 7 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όσον αφορά τις γυναίκες, έχουμε το παιχνίδι στο Κατσάνιο την Κυριακή στις 6.30 Ηρακλής Πήγασος Πολύχνης. Οι γυναίκες του Ηρακλή που είναι στην 5η θέση της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Οι 4 πρώτοι παίζουν στα play-off για την άνοδο. Επαναλαμβάνω, για τους έφηβους, την Δευτέρα στις 9.30 Χάνθ Ηρακλής με νίκη. Η ομάδα του Λάμπη Μπαμπαλιούτα προκρίνεται στο Final Four Epest για ακόμα μία συνεχόμενη σεζόν. Στη γυναική ομάδα του μπάσκετ υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχει μία βασική αλλαγή, ακόμα μία, νομίζω είναι η τέταρτη φορά που ο Ηρακλής αλλάζει προπονητή φέτος. Η κυρία Γαπουσούζη αποχώρησε, έλυσε τη συνεργασία με τη γυναική ομάδα. Έχει βγάλει και μία γραπτή τοποθέτηση. Καμία χαρά δεν μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά που νιώθεις όταν πατάς γερά επάνω στο έδαφος της αλήθειας. Ευχαριστώ πολύ την ιστορική ομάδα του Ηρακλή, τη διοίκηση, τους συνεργάτες μου, τον κόσμο και τις περήφανες αθλήτριές μου σε όλα τα τμήματα που είχα, γυναίκες, νεάνιδες και κορασίδες.
για την τιμή που μου κάνανε να ανήκω στην ομάδα του Ηρακλή. Μόνο υπερηφάνεια αισθάνομαι για τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες. Έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Δεν έχει αντικατασταθεί η κυρία Καπουσούζη με την με υπηρεσιακό τεχνικό. Θα παραταχθεί η ομάδα του Ηρακλή στο πολύ πολύ κρίσιμο μάτς της Κυριακής στις 2 στο Ιβανόφιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για όποιον θέλει να βρεθεί σε γήπεδο και να δει Ηρακλή. Είναι μια ευκαιρία να πάει να δει την γυναική ομάδα μπάσκετ απέναντι στο Sporting. Ο Ηρακλής που παραμένει τελευταίος με 11 βαθμούς, σε 10 παιχνίδια έχει μία νίκη και 9 ήττες. Παίζει με το Sporting που είναι 2 βαθμούς πάνω. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλει μια ομάδα από κάτω για να παίξει τα play-out. Αν δεν κερδίσει και το Sporting, τότε θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και άλλη αλλαγή. Ήδη μία Αμερικανίδα έχει αλλάξει. Παρακαλώ, έχουμε φίλο στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αχ, καλώ το να. Τι έγινε, μεγάλη. Ω, τίποτα, μου λείψε. Ναι, σου λείψα, εντάξει, καλησπέρα τότε. Καλησπέρα, ναι. Μια ερωτησούλα, αν εσύ επειδή είσαι μέσα στα πράγματα και κατέχει. Είμαι εγώ μέσα στα πράγματα. Τότε ναι. Από τότε που ξεκίνησε φέτο η ομάδα η ποδοσφαιρική. Ναι. Στο Σέλι, πώς ήταν η πρώτη, πόσου παίκτες είχαμε την πρώτη. Πόσοι έχουν μείνει τώρα. Όχι, πόσους είχαμε στην πρώτη. Στην αρχή ήταν λίγοι, 13 πώς ήταν. 13. Λίγοι ήταν στην αρχή. Μετά πώς ήρθαν. Δεν ήταν 13, ήταν 16. Εντάξει, παρακάτω. 13 ήταν στην αρχή. Εδώ στη Μίκρα που μαζέστηκαν 13 άτομα ήταν. Μετά έγιναν 16. Πάνω ήταν 16, ξέρω. 16 ήταν με μένα και με σένα, ρε παππού, με τους πιτσιρικάδες. Δεν ήταν 16 για να πας να τους βάλεις να παίξουνε. Για μένα οι δύο πιτσιρικάδες θα μου έπαιζαν από πολλούς καλύτερη θα ήταν. Εντάξει, αυτούς, καλά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό γιατί δεν τους έχεις δει. Εντάξει. Δεν τους έχεις δει. Επειδή τους είδα γι' αυτό. Μετά πώς ήρθαμε τον κύριο Μυροφοίδη. Ου, μια ντουζίνα. Και τώρα πώς παίρνουμε. Κοντά στην ντουζίνα. Μπορεί και να το φτάσουμε. Αν αυτό είναι νοικοκυριό, εγώ είμαι... Δεν ξέρω εσύ είσαι νοικοκύρης. Τι να πω ρε παιδιά. Πριν δεν το είπα ότι φύγαν πολλοί και έρχονται πολλοί. Και... γιατί να δεν μου παίρνονται, να πάρουμε αυτός που χρειαζόμαστε. Μήπως δεν... αυτό είναι σαν να έχουμε πολλά λεφτά και τα σκορπάμε. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί αποκτώνται ποδοσφαιριστές οι οποίοι μόνιμα θα είναι εκτός αποστολής. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτό λέω ρε παιδί μου, γιατί αυτοί... αυτοί που έρχονται, από την πρώτη ώρα αυτοί που έρχονται, δεν είναι τόσο καλύτερα. Μα δεν θα χωράνε, παππού μου, δεν θα χωράνε στη 18άδα όλοι αυτοί πλέον. Δεν θα χωράνε. Άμα δεν υπάρξουν νέες αποχωρήσεις... Δεν κάνει κουμάντο, δεν υπάρχει ένας να ξέρει πέντε πράγματα να τα βάλεις σε τα είπαμε πριν ποιος κάνει κουμάντο, κάθε μέρα τα λέμε. Τι, το ίδιο θα λέμε πάλι. Αυτός που κάνει κουμάντο, από ό,τι ξέρω, είναι και έμπειρος και τώρα που μπορεί να μην έχει θέση. Γι' αυτό είναι... λέω κάθε μέρα ότι καλό είναι να δώσει μια συνέντευξη τύπου να τον ακούσει λίγο ο κόσμος. Δεν ξέρω, εγώ έχω τρελαθεί ρε παιδιά, εγώ τώρα πάρω τον Ηρακλή γιατί... Θα σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει 5 τερματοφύλακες. 5. Τι να πω. 5. Αυτό ήθελα να πω. Και στη μεταγραφική περίοδο ο Ηρακλής απέκτησε 2 τερματοφύλακες. Έχεις δει άλλη ομάδα που παίρνει 2 τερματοφύλακες σε μια μεταγραφική περίοδο? Βρες μου μία και πες το μου. Αγόρι μου χρυσό, και ναι. Μπορεί να με πεις αν αυτοί οι δύο που ήρθαν είναι εισάξιοι ή καλύτεροι από τους άλλους. Εγώ νομίζω ότι το ίδιο αυτό δεν μπορώ να σου το πω γιατί πρέπει να τους δούμε να παίζουν. Άμα δεν τους δούμε να παίζουν, πώς θα το πω. Εγώ σε λέω ότι από ό,τι ακούγεται, από ό,τι λέγεται, από ό,τι ξέρουμε ποιοι είναι, είναι του ιδίου μικρή διαφορά. Τρεις ποδοσφαιριστές πάντως απέδειξαν το ότι κακώς δεν έπαιζα με τους προηγούμενους προπονητές και είναι απορία το γιατί δεν έπαιζα με τους προηγούμενους προπονητές. Μιλάω για τον Καζναφέρη, τον Γιαννίτσι και τον Κοστούλα. Εγώ όταν... Για αυτούς τους τρεις λέω όμως, Για αυτούς τους τρεις λέω. Όταν έκανε την ομάδα ο Κατσαμπής. Ο Κατσαμπής. Ναι. Από τότε άρχισαν να παίζουν. Νομίζω ότι έπαιξαν αυτοί. Έπαιξαν τότε. Από εκείνο το μάτς και μετά άρχισαν να καθιερώνονται. Γιατί δεν υπάρχει ένα να έχει λίγο μάτι σαν τον Κατσαμπή να παίζουν αυτοί που πρέπει να παίζουν. Εδώ έχω
πούμε τι. Θα πάρουμε οφθαλμίατρο. Δικούς μας τζάμπα, τους έχουμε και δικά μας παιδιά. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τον Ανδρέα και τον άλλο προπονητέ και αμάρια. Είπες κάτι ωραίο με το οποίο συμφωνούμε και το ανέφερα και πριν. Το μόνο που με ανησυχεί για την περίπτωση των μεταγραφών είναι να μην υπάρξει άνοιγμα. Γίνεται να μην υπάρξει γιατί, άνοιγμα. Γιατί υποτίθεται... Εσύ, Γιωργάκη, να σε συγχωρήσω, σε διακόπτω. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν δεν θα χρεώσουν την ομάδα. Δηλαδή δεν θα φάνε, δεν θα πιούν, δεν θα πληρωθούν. Έχουμε να τους να πληρώνουμε 40 ανθρώπους, 45, 50. Ναι, γι' αυτό έχουν κοίταξε, τώρα, κοίταξε. Σήμερα, παππού μου, αν δεν υπήρχε μπλοκαρισμένος λογαριασμός, αν δεν υπήρχαν χρέη, προσφυγές, το ένα το άλλο, κίνδυνος για 3 βαθμούς από Περνής και τα λοιπά, δεν θα έλεγα τίποτα, αλλά επειδή υπάρχουν όλα αυτά, γι' αυτό ανησυχώ. Αυτό λέω κι εγώ, αγόρι μου χρυσό. Ναι. Δηλαδή είμαστε μέχρι το... Το ρουθούν είναι έξω από το... Από το Θεό και παίρνει λίγο ανάσα. Άμα έρθουν κι άλλα λίγο, και λίγο βάρος ακόμη θα μπει μέσα και θα πνιχτούμε. Γιατί να πνιχτούμε, υπάρχει λόγος να πνιχτούμε. Εύχομαι ολόψυχα το Μάρτιο, το Μάρτιο να μην κάνω εκπομπές για αυτό που λες. Εύχομαι, το εύχομαι. Δεν ξέρω. Άντε με τη νίκη αύριο, άντε με τη νίκη λίγο αισιοδοξία, άντε. Άσε, δεν βρήκα μέσο να πάω και είμαι όλο στεναχώρια. Προχθές θυμάσαι τι μου είχες πει σε ένα τηλεφώνημα, ε. Τι είπε, ο Αμπάρης Νατάσα έχει αποδεσμευτεί εδώ και κανέναν αιώνα. Γιατί μου λέει ότι είναι 6 τερματοφύλακες, δεν υπάρχει Αμπάρης στην ομάδα. Λοιπόν... Μου είπες ότι γιατί δεν λες κανένα θετικό στην εκπομπή. Άντε, για πες εσύ κανένα θετικό. Τι να πω θετικό. Γεια σου παππού μου, την αγάπη μου. Η νοικοκυροσύνη είναι μεγάλο πράγμα. Εγώ ξέρω από τον κουμαντατούρ που έχω εγώ. Μία ερώτηση θα κάνω. Την έχω ξανακάνει, θα την κάνω ακόμα μία φορά. Μία ερώτηση απορίας. Και θα κλείσουμε, για να κλείσουμε και παρέα. Ναι. Ο Τόμ Παπαδόπουλος γνωρίζει τα πάντα που συμβαίνουν στην ΠΑΕ και στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Ερώτηση κάνω. Αυτό. Εάν δεν το γνωρίζει, δεν νομίζω ότι δεν τα γνωρίζει. Κάνω μια ερώτηση. Εγώ, επειδή ο άνθρωπος είναι μεγάλος επιχειρηματίας, επειδή είναι αυτοδημιούργητος, επειδή έχει τόσες επιχειρήσεις, αν είναι δυνατόν, να μην πήρε είδηση τι γίνεται εδώ. Εγώ κάνω απλά μια ερώτηση. Τίποτα. Σε ευχαριστώ την αγάπη μου με την νίκη αύριο και μιλάμε. Να είσαι γερός. Άντε με την νίκη. Άντε φιλιά. Νίκη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Yeah. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Δίνω σκυτάλη σε Γιάννη Γιαννούλη και Σταύρο Κόλκα για την εκπομπή ντουέτο στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Θυμίζουμε αύριο ραδιοφωνικά η περιγραφή του αγώνα στις 3 Βόλος Ηρακλής. Είναι τηλεοπτικό και από την ΕΡΤ3. Και πρώτα ο Θεός, ως ώρα για μπλε, θα τα πούμε την Τρίτη, καθώς τη Δευτέρα υπάρχει παιχνίδι μπάσκετ, δυστυχώς πάνω στην ώρα μας και δεν μπορούμε να είμαστε στον αέρα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.